2-2 με καινούριο προπονητή ο Άρης, έτσι. Και πολύ καλύτερος, καταιγιστικός θα έλεγα στο πρώτο ημίχρονο. Πέτυχε 2 γκολ σε ένα πεντάλεπτο με 2 πέναλτι, έχασε πολλές ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανετολικός ανέβασε την απόδοσή του. Παρ' όλα αυτά, όταν έμεινε με 10 παίχτες, νομίζω ότι εκεί τελείωσε και το παιχνίδι. Στο 5ο λεπτό έχουμε ένα γκολ που δεν μέτρησε, που ακυρώθηκε για τον Άρη. Το πετυχαίνει ο Ντιγκινή, αλλά υπάρχει στη θέση offside την πάσα προς τον Φετφατζίδη. Έτσι το γκολ δεν θα μετρήσει. Στο 5ο λεπτό ο Άρης ξεκίνησε και σε αυτό το παιχνίδι πολύ δυνατά. Είχε κλείσει την εστία τον Πανετολικό, ο οποίος αμυνόταν σωστά. Εδώ η παρέμβαση από τον Γιωβάνοβιτς πριν φτάσει μπάλα στον Ιντέγε και απόκρουση από τον Γιανακόπουλο στο 8ο λεπτό. Και εδώ έχουμε στο 26 όταν ο Μπρούνο Γκάμα ανατρέπεται από τον Ταχάρ. Και ο ίδιος παίχτης, ο Γκάμα, κάνει το 1-0 μετά το πέναλτι που καταλόγησε ο κύριος Τσαγκαράκης. Ένα λοιπόν 1-0 ο Άρης στο 26. Συνεχίζουν οι γηπεδούχοι που φαίνεται ότι έχουν μεταμορφωθεί με τον καινούριο του προπονητή. Και σε αυτό το μαρκάρισμα ο κύριος Τσαγκαράκης θα δώσει το δεύτερο πέναλτι στο 31. Στο μαρκάρισμα του Σούγκρεν από τον Δίας. Διαμαρτύρονται οι παίχτες του Πανετολικού. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βαρούχας για αυτό το μαρκάρισμα. Ο Ιντέγε ψύχρεμα εκτελεί 2-0. Έτσι λοιπόν ο Άρης παίρνει ένα σοβαρό προβάδισμα και βάζει τα θεμέλια για την νίκη. Ο Πανετολικός δεν είχε φανεί επιθετικά. Εδώ έχουμε την κεφαλιά στο δοκάρι στο 52, την καλύτερη στιγμή για τον Πανετολικό, στην κεφαλιά του Μαρσιάλ. Και εδώ μια ψυχολόγητη ενέργεια του Μωράρ που θα δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αποβάλλεται, αφήνει τον Πανετολικό με 10 παίχτες εκεί που φαινόταν ότι κάτι μπορεί να πετύχει στο δεύτερο μέρος. Το σούτ από τον Σανιά στο 62 δεν βρίσκει το στόχο. Ο Άρης είναι στην αντεπίδεση, έχουμε μια τριπλή ευκαιρία. Η μπάλα θα φτάσει στον Ντουάρτε απέναντι από τον τερματοφύλακο που επιχειρεί έξοδο. Η μπάλα στον Ιντέγε, το σούτ στο κεφάλι του Λουσέρο. Η μπάλα θα φτάσει και πάλι στον Ντουάρτε μετά την σέντρα. Δεν πιάνει την μπάλα καλά με το αριστερό στην κίνηση. Η μπάλα περνάει out. Η φάση αυτή στο 81. Στο 90 εδώ θα γίνει το λάθος. Ο Ιντέγε θα μπει μέσα στην περιοχή. Θέλει να τελειώσει μόνος του τη φάση. Με το εξωτερικό δεν σημαδεύει σωστά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να κάνει το 3-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Φετφατζίδης θα πιάσει με το αριστερό το σιτό σουτ. Μπλοκάρει ο Γιανακόπουλος. Και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αριγκίμπε θα κάνει την σέντρα. Μπαϊροβιτς από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Όμως εδώ θα ακυρωθεί τον γκολ του Πανετολικού. Θα υποδειχθεί ο σκόρερ σε θέση offside. Έτσι το 2-0 θα παραμένει στο Κλεάδης Βικελίδης. Ο Άρης πετυχαίνει δεύτερη νίκη συνεχόμενη με τον ίδιο με τον νέο προπονητή. 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι, 2-0 τώρα. Και θα δούμε τι θα επιφυλάξει στο μέλλον για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που φαίνεται ότι αρχίζει και βρίσκει και πάλι το ρυθμό της. Ο οποίος προπονητής δήλωσε και ενθουσιασμένος, μιας και βλέπουμε και εδώ τα πλάνα. Με τον από την ατμόσφερα και από την υποδοχή των φιλάθλων και είναι λογικό. Και ποιος δεν το έχει κάνει σε αυτό το γήπεδο, ναι. Βεβαίως. Ευχαριστούμε Γιάννη. Πάμε στο ρεπορτάζ. Εντάξει, ήταν δύο, είχε δύο πρόσωπα το παιχνίδι. Δεν νιώσαμε, όπως είπατε και εσείς, την πίεση που περιμέναμε από τον Άρη. Θεωρώ ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, αλλά με δύο εύκολα πέναλτι βρεθήκαν χωρίς ευκαιρία μπροστά στο σκορ. Και από εκεί μετά ήταν δύσκολο να αλλάξουμε κάτι. Μπήκαμε σε αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο με σκοπό να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Ήρθε σε μια ανύποπτη σημεία η κόκκινη και εκεί άλλαξε πάλι ο σχεδιασμό τη ομάδα. Οπότε με το προσπαθήσαμε ένα πιο πίσω. Έκανε όλες τις ευκαιρίες του, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και μοιραία ήρθε αυτή η ήττα. Difficult game again. We knew that they will come here to defend and go to counter-attack and we scored two goals in the first half. It helped a lot for us. Mm-hmm. But even in the second half, with one player less, they show how difficult the game was. But for us, you know, the most important is to win. Of course, to improve, we need to work day by day. But the 3 points was the most important for us. Ein wichtiger Sieg für uns war heute. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το αποτέλεσμα. Ήταν μια δίκαιη νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά. Πετύχαμε 2 γκολ και κυρίως στο επιθετικό κομμάτι μας ήταν πολύ καλή. Στο δεύτερο έπεσε λίγο η απόδοσή μας. Ωστόσο, θεωρεί ότι ήταν μια δίκαιη νίκη. Δυστυχώς, μετά το 32 στιγμές αδράνειας δικές μας, δεχτήκαμε 2 γκολ από πέναλτι, με αποτέλεσμα να πέσει και λίγο η ψυχολογία των παιδιών.
αλλά θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο και με την είσοδο του Μιμίτου γίναμε πολύ πιο επιθετικοί. Βγήκαμε στην επίθεση, είχαμε καλή κατοχή μπάλας. Ήταν κομβικό σημείο το δοκάρι που είχαμε εκεί με τον Μαρσιάλ να γίνει το 2-1. Όπως κομβικό σημείο ήταν και η αποβολή του Μωράρ, που εκεί η ομάδα έδειχνε ότι μπορεί να αντιδράσει και με ένα γκολ θα έμπαινε σίγουρα ξανά στο παιχνίδι. Δυστυχώς μας χάλασε όλα τα σχέδια. Τέτοια κομποσκίνια. Λοιπόν, Παναγιώτης Βαρούχας. Ναι, πάμε στο παιχνίδι αυτό, διαιτητής του Τσαγκαράκης.